Θα μείνουμε στο μεγάλο πολιτικό θέμα των ημερών, το οποίο βεβαίως έχει πάρει και έχει λάβει και διεθνείς προεκτάσεις. Θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε στο σημείο αυτό με τον κύριο Παπαδημούλη, τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα, κύριε Παπαδημούλη. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Κύριε Χριστόδουλε. Είναι ένα θέμα το οποίο σαφώς και θα έπρεπε να λάβει διεθνείς προεκτάσεις, γιατί μιλούμε και για την εμπλοκή ενός προσώπου ο οποίος είναι ενεργεία ευρωβουλευτής. Έχω την εντύπωση όμως ότι δεν έχει πάρει την έκταση μέχρι σήμερα που θα έπρεπε το θέμα αυτό στο Ευρωκοινοβούλιο, και το ερωτώ αυτό με αφορμή και δική σας ερώτηση στην Κομισιόν για το θέμα. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, το να παρακολουθείτε το τηλέφωνο του αρχηγού του τρίτου κόμματος στην Ελλάδα και ευρωβουλευτή είναι σκάνδαλο πρώτου μεγέθους. Δεν έχει καμία σχέση με ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο στα διεθνή μέσα ενημέρωσης υπάρχει κατακραυγή. Mm-hmm. Κατακραυγή. Ενώ αντίθετα στα ελληνικά φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως στα μεγάλα συστημικά κανάλια των Αθηνών, υπάρχει μία μόνιμη προσπάθεια υποβάθμισης, συγκάλυψης, κουκουλώματος, να ξεχαστεί το θέμα. Είναι αδύνατο όμως να ξεχαστεί. Τώρα, το θέμα έχει και εθνική διάσταση. Σήμερα η Βουλή συζητά για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής, αλλά έχει και ευρωπαϊκή διάσταση, διότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου, το να μην παρακολουθούνται τα τηλέφωνα των πολιτών και μάλιστα στα κρυφά, χωρίς δικαιολογία, και να μην δίνονται απαντήσεις στα ερωτήματα της κοινής γνώμης, είναι απαράδεκτο. Ακόμη και τώρα που έχουμε κλείσει μήνα από την καταγγελία Ανδρουλάκη που τη βρήκαμε εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν έχει απαντήσει ο Μητσοτάκης τι εθνικώς απαράδεκτο και ύποπτο έκανε. Και κανείς δεν πιστεύει τη θεωρία, δεν ήξερα για όλα αυτά ο ανιψιός μου και ο κολλητός μου ο Κοντολέων. Τώρα, στο ευρωπαϊκό επίπεδο είμαστε αποφασισμένοι, η πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων, με την εξαίρεση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που τηρεί μέχρι τώρα σιγή ηχθείως, γιατί ο Μητσοτάκης ανήκει σε αυτή την πολιτική ομάδα, να συμβάλλουμε στη διαλεύκανση του σκανδάλου. Δεν σηκώνει κουκούλωμα, παρότι γίνονται τέτοιες προσπάθειες. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν γίνει τα εξής. Πρώτον, προκάλεσα την απάντηση της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ρομπέρτα Μέτσολα, πριν λίγες μέρες. Η Ρομπέρτα Μέτσολα είχε αποφύγει να κάνει μια δημόσια δήλωση, αλλά υπό την πίεση και τη δική μου και άλλων ευρωβουλευτών και άλλων πολιτικών ομάδων, ναι, βγήκε με μια σαφή καταδίκη αυτής της απαράδεκτης παρακολούθησης. Στο Ευρωκοινοβούλιο επίσης έχουμε δρομολογήσει άλλα δύο πράγματα που εκτιμώ ότι παρά τις προσπάθειες συγκάλυψης θα γίνουν πράξη. Το πρώτο, να έρθουν και να εξεταστούν μέσα στο Σεπτέμβριο από την αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο Θανάσης Κουκάκης, ο δημοσιογράφος, και ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι και ευρωβουλευτής, και επίσης να συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ξεκινάει στις 12 Σεπτεμβρίου το θέμα, mm-hmm, και να οργανωθεί σύντομα και μια επίσκεψη αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διακομματικής, αντιπροσωπευτική, η οποία θα συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές, πριν απ' όλα με το Ελληνικό Κοινοβούλιο, για την διαλεύκανση του σκανδάλου. Την ίδια ώρα η ερώτησή μου προς την Κομισιόν είναι, έχει πάρει αυτή τη στιγμή η Κομισιόν, έχει καταδικάσει αυτή την παρακολούθηση με δηλώσεις εκπροσώπων της, αλλά δεν έχει κάνει όσα θα περίμενε κανείς. Για παράδειγμα, ο Επίτροπος Reinders, ο αρμόδιος, Βέλγος φιλελεύθερος, απαντώντας σε ερώτησή μου για το Predator, το καταδίκασε, άλλωστε και ο ίδιος έχει πέσει θύμα. Η κυρία Φόντερ Λάιεν όμως δεν έχει τοποθετηθεί. Ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, ο Έλληνας Επίτροπος, διορισμένος από τον Μητσοτάκη, αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ναι, και υπεύθυνος για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, έχει πιει το αμύλητο νερό. Συμβαδίζει με τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής το να παρακολουθούνται τα τηλέφωνα ευρωβουλευτών, αρχηγών κομμάτων και να μην δίνει κανείς λογαριασμό
και ευθύνη. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι η προσπάθεια να κουκουλωθεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο θα περάσει. Μπορεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Χριστόδουλε, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να έχει την πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία και να πασχίζει να το κουκουλώσει με τη συνδρομή των φιλικών της καναλιών, αλλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι δυνάμεις της συγκάλυψης είναι μειοψηφία. Ποιες είναι οι δυνάμεις της συγκάλυψης του κουκουλώματος, κύριε Παπαδημούλη, στο ευρωπαϊκό επίπεδο? Ποιοι προσπαθούν να κουκουλώσουν αυτή το θέμα? Αυτή τη στιγμή προσπάθειες, απόπειρες τρεναρίσματος, υποβάθμισης, συγκάλυψης έχουμε από ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Μάλιστα. Αλλά αυτό δεν αποδίδει η κυρία Μέτσολα, που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, υπό την κατακραυγή και την πίεση των διεθνών μέσων ενημέρωσης, πήρε μια θέση απαντώντας στην επιστολή μου, σαφώς καταδικαστική. Περιμένω να το κάνει και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Δεν μπορεί η υπεράσπιση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου να είναι à la carte, να είναι ευαίσθητη η Φόντερ Λάιεν όταν μιλάμε για την Ουγγαρία του Όρμπαν ή για την Μάλτα ή για την Πολωνία, και όταν συμβαίνει κάτι στην Ελλάδα, επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήκει στην ίδια πολιτική οικογένεια με την κυρία Φόντερ Λάιεν, να μην πάρει θέση. Νομίζω ότι διαμορφώνεται και στην Κομισιόν, από ό,τι συζητώ με επιτρόπους, ένα κλίμα που λέει ότι θα πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν να συνδράμουν τις ελληνικές αρχές για τη διαλεύκανση αυτού του σκανδάλου. Δεν σηκώνει κουκούλωμα αυτό το πράγμα. Η συνδρομή θα είναι και μίας μορφής έλεγχος, γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην ελληνική διαδικασία λόγω της εμπλοκής κυβερνητικών στελεχών. Να σας πω ένα παράδειγμα. Κανείς μέχρι τώρα Έλληνας βουλευτής δεν έχει μάθει αν το τηλέφωνο του παρακολουθείτε. Αντιθέτως, άκουσε από τον Πρωθυπουργό προχθές ότι όλοι μπορεί και να παρακολουθούνται. Εμείς κανονίζουμε και εγώ τάχα δεν ξέρω τίποτα. Επομένως, οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσαν, αν ο κύριος Τασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής, ζητήσει την τεχνική μας συνδρομή, γιατί έχουμε άρτιο μηχανισμό και τεχνικές υπηρεσίες, να ελεγχθούν τα κινητά τηλέφωνα όλων των βουλευτών, όλων των κομμάτων. Επίσης, άκουσα, διάβασα, πληροφορούμε ότι η κυρία Τουλουπάκη, η δικαστικός που προσπάθησε να ξεμπλέξει το σκάνδαλο Νοβάρτης, πρόκειται να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητώντας την συνδρομή μας. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι είναι ντροπή και για τη δημοκρατία μας, για την Ελλάδα, να περιμένουμε από τις ξένες υπηρεσίες και τους ξένους θεσμούς να ψάχνουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι καλό το ότι βρέθηκε πάλι από το Ευρωκοινοβούλιο και όχι από τις ελληνικές αρχές αυτό το σκάνδαλο που οδήγησε και στις παρετήσεις του Ανιψιού και του κυρίου Κοντολέοντα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ο κύριος Ντογιάκος, αντί να ψάχνει πώς διέρευσε η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη από την ΕΕΠ, θα πρέπει να ψάξει γιατί αποφασίστηκε η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Γιατί όσα μέχρι τώρα έχουν ακουστεί, ότι ήταν πράκτορας των Κινέζων, των Αρμενίων, των Ουκρανών και δεν ξέρω ποιον, είναι τόσο γελία, αν δεν ήταν πολύ επικίνδυνα πολιτικά και εθνικά. Κύριε Παπαδημούλη, κάτι τελευταίο, είστε εξαιρετικά έμπειρος πολιτικός. Τι θεωρείτε πως μπορεί να φέρει η αποκάλυψη αυτής της υπόθεσης? Ποιες είναι οι πολιτικές προεκτάσεις που θα έχει? Θεωρείτε πως μπορεί να είναι μια δύναμη κινητήριος για πολιτικές εξελίξεις, ακόμα και για προκήρυξη εκλογών? Πιστεύω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πλέον πολιτικά τελειωμένος ως πρωθυπουργός. Είναι πρωθυπουργός υπό προθεσμία. Το διεθνές του προφίλ, το οποίο είχε καλλιεργήσει επιμελώς επί 3 χρόνια, έχει υποστεί ένα συντριπτικό κάταγμα. Δεν θα μπορέσει να σταθεί απέναντι στους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες της Συνόδου Κορυφής, όταν όλες οι εφημερίδες και τα μέσα παγκοσμίως τον κατηγορούν για αυτό το σκάνδαλο της υποκλοπής. Η θεωρία «δεν ήξερα» με πρόδωσε ο ανιψιός μου και ο Κοντολέων, προκαλεί ηρωνικά σχόλια και στις Βρυξέλλες και σε όλο το διεθνή τύπο.
Είναι αδύνατον ο Ανδρουλάκης να στηρίξει ως πρωθυπουργό μετά τις εκλογές αυτόν που τον παρακολουθούσε. Γιατί με τον Νίκο Ανδρουλάκη συνομιλώ. Παρά τις διαφορές μας, είμαστε συνάδελφοι στην Ευρωβουλή, έχουμε καλή σχέση. Είναι πεπισμένος ότι η παρακολούθηση του έγινε με εντολή Μητσοτάκη. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, παρά το ότι ο Μητσοτάκης αποφεύγει τις εκλογές όπως ο διάολος στο λιβάνι, πιστεύω, επειδή δεν είναι μόνο ο Πρωθυπουργός των υποκλοπών, αλλά και ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, των ανισοτήτων, της επιδότησης των ισχυρών που παράγουν και πουλούν ενέργεια και φουσκώνουν στους λογαριασμούς και της αποτυχημένης διαχείρισης της πανδημίας, δεν θα μπορέσει να φτάσει στο τέλος τετραετίας και φυσικά μετά τις εκλογές νομίζω ότι δεν θα είναι πια πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να παραμείνει και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Αυτό θα το αποφασίσουν οι νεοδημοκράτες. Αλλά ο ελληνικός λαός μπορεί να αποφασίσει την απαλλαγή από αυτή την κυβέρνηση και την αλλαγή όχι μόνο του πρωθυπουργού, αλλά και της κυβερνητικής πολιτικής προς μια κατεύθυνση μεγαλύτερης δημοκρατίας και μεγαλύτερης διαφάνειας και δικαιοσύνης. Κύριε Παπαδημούλη, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Εύχομαι καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ.